Θα πάμε σε ένα θέμα που εμείς τα μέσα το θυμόμαστε έτσι ως κορονίδα όταν βγαίνουν κάποια στοιχεία. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που είναι έργο ζωής για αυτούς. Σας θυμίζω την περίφημη σιωπηρή άλωση του κυρίου Αναστάσιου Λαβρέτζου, ο οποίος είναι άνθρωπος με ειδίκευση στα οικονομικά, μαθηματικά και στη θεωρητική φυσική. Όμως με το περίφημο δημογραφικό ζήτημα της χώρας ως νούμερο ένα ζήτημα, από αυτόν εισήχθη ξανά στη δημόσια σφαίρα, ασχέτως αν όλοι το χρησιμοποιούν επιγραφικά, ο ίδιος έχει μπει στο βάθος του. Και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία, διότι τα στοιχεία της απογραφής δείχνουν προς ώρας, περιμένετε, μην βιάζεστε, ότι είμαστε τουλάχιστον μισό εκατομμύριο ολιγότεροι. Δηλαδή συζητάμε επί χάρτου πάλι σε μια χώρα που και αργοπεθαίνει με γυρασμένο τον πληθυσμό, που ανθώς της ό,τι έφυγε έφυγε στις κρίσεις, αλλά δεν ανανεώνεται. Καλημέρα κύριε Λαβρέτζο. Μας ακούτε? Σας ακούω πολύ καλά. Για πείτε μου αρχικώς, πόσο κοντά είναι αυτή έτσι η τροχιοδεικτική που έχει πέσει από την Ελστάτ ότι θα είμαστε μισό εκατομμύριο λιγότεροι? Κοιτάξτε, καταρχάς αναφέρεστε στα αποτελέσματα της δεκαετούς που γίνεται κάθε χρόνια. Σωστά, σωστά. Είναι μια εκτίμηση. Δεν είναι νομίζω κάτι που δεν θα το περιμέναμε. Ενδεχομένως να είναι και λίγο χειρότερα. Εγώ θα σας πω ότι εδώ έχει σημασία να κρίνουμε όταν λένε μισό εκατομμύριο. Προφανώς μιλάνε για το συνολικό πληθυσμό της χώρας. Εάν κάναμε τη συζήτηση για τους γηγενείς, δηλαδή για τον ελληνικό πληθυσμό, χωρίς να συμπεριλάβουμε μετανάστες που έχουν έρθει όλα αυτά τα χρόνια και που σταδιακά, ας πούμε, έχουν γίνει νόμιμοι πολίτες, το νούμερο πρέπει να είναι αρκετά μεγαλύτερο. Πρέπει να είναι γύρω στους 800.000. Μάλιστα. Και το λέω αυτό, θα σας πω για ποια στοιχεία το λέω αυτό, ποια στοιχεία το λέω. Ότι στην Ελλάδα έχουμε μία εκροή και από τα δύο λεγόμενα ισοζύγια, δηλαδή το λεγόμενο φυσικό ισοζύγιο που μετράει γενείς θανάτους. Mm-hmm. Υπάρχει αρνητική συνεισφορά. Είμαστε στη δέκατη συνεχόμενη χρονιά που έχουμε αρνητικό φυσικό ισοζύγιο. Στη δέκατη συνεχόμενη, η θάνατη είναι περισσότερη από τις γεννήσεις. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό είναι η μία συνιστόσα του προβλήματος. Η άλλη συνιστόσα είναι ότι υπάρχει ένα αρνητικό μεταναστευτικό ισοζύγιο γηγενών, Ελλήνων δηλαδή, το οποίο προκλήθηκε σε αυτή τη δεκαετία λόγω της οικονομικής κρίσης. Τώρα, αν υπάρχουν διάφορες πηγές που δίνουν στοιχεία, η ίδια λεφτά δεν δίνει ξεκάθαρα στοιχεία σε αυτό. Η πιο καλή εκτίμηση που μπορεί να κάνει κανείς, υπολογίζοντας και εισρωές και εκροές Ελλήνων, γιατί κάποιοι γυρίζουν πίσω, είναι περίπου κοντά στο μισό εκατομμύριο αυτοί που έχουν φύγει. Μισό εκατομμύριο αυτοί που μισό έχουν εκατομμύριο. Φύγει. Μάλιστα. Μισό εκατομμύριο, αν θέλουμε να είμαστε στηρητικοί, κάτι λιγότερο από αυτό, ίσως 400.000, γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν γυρίσει αυτό το τελευταίο καιρό. Αλλά σας λέω ότι ήδη έχουμε περίπου, αν αφαιρέσουμε τις γεννήσεις των αλλοδαπών στα στοιχεία, γιατί δεν έχω κάνει αυτή την αναγωγή, στα στοιχεία που αναφέρονται κάθε χρόνο, θα δούμε ότι είναι περίπου 400-420.000 η μείωση του ελληνικού πληθυσμού από τη διαφορά γεννήσεων θανάτων. Και άλλη τόση είναι από την μετανάστευση. Επειδή εσείς έχετε μιλήσει πολλές φορές πέρα από το συγγραφικό σας έργο με στοιχεία, με πίνακες, θέλω λιγάκι καταρχάς να σταθούμε, ας το πούμε, στην εξήγηση των φυσικών δεδομένων του αρνητικού ισοζυγίου, θάνατη γεννήσεις. Αν το ισοζύγιο είναι σωρευτικό 10 χρόνια αρνητικό, σημαίνει ότι όλο και ανεβαίνει ηλικιακά το επίπεδο αυτών που ζουν, θέλω να πω, όχι το προσδόκιμο, ενώ ότι είμαστε όλο και γεροντότεροι. Η μέση ηλικία του πληθυσμού. Ναι. Είμαστε γεροντότεροι, να το πω έτσι. Βεβαίως. Μα αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Γιατί βασικά ο μηχανισμός ποιος είναι? Ο μηχανισμός είναι ότι κάθε χρόνο έχουμε λιγότερες γεννήσεις από αυτές που θα θέλαμε για να αναπληρώσουμε τη φυσική φθορά του πληθυσμού. Λόγω των θανάτων. Mm. Αυτό λοιπόν οδηγεί σε μια συνεχόμενη μείωση. Θέλω να τονίσω ότι αυτό δεν είναι περιστασιακό. Αυτό είναι κάτι που θα συνεχίζεται και μπορώ να σας πω και από τώρα ότι η επόμενη χρονιά θα είναι αρνητική. Και θα συνεχιστεί αυτό εάν δεν αλλάξει άρδιν η γεννητικότητα του ελληνικού πληθυσμού. Θυμάμαι που μας είχατε φέρει το χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς αποδομήθηκε μια ολόκληρη κοινωνία στη Βουλγαρία. Πολύ σωστά. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε, η τάση στο ελληνικό
ζευγάρι απόκτηση παιδιού. Είναι πόσο, 1,2 και πόσο θα έπρεπε να είναι κανονικά? Είναι 1,3 παιδιά, ναι, ανά γυναίκα. Mm-hmm. Είναι ένας δείκτης που παρακολουθούμε, ο λεγόμενος δείκτης γονιμότητας, ας πούμε. 1,3 παιδιά ανά γυναίκα, και αυτό που ζητάμε στη δημογραφία πάντα είναι να έχουμε 2 παιδιά ανά γυναίκα. 2 παιδιά. Ο λόγος, προσέξτε τώρα, γιατί είναι πολύ σημαντική ερώτηση που μου κάνετε. Ο λόγος που μου κάνετε, που το ζητάμε αυτό, τα 2 παιδιά, είναι και η ουσία του δημογραφικού προβλήματος. Θέλουμε 2 παιδιά ανά γυναίκα, ώστε κατά μέσον όρο να φέρει στη ζωή μία κόρη που θα την αντικαταστήσει. Οπότε να εξασφαλίσει τη συνέχεια για την επόμενη γενιά, λέτε. Ακριβώς, γιατί η βάση της αναπαραγωγής είναι πάντα οι γυναίκες. Σωστό. Πείτε μου, αυτή η τάση του 1,3 που μου είπατε ανά γυναίκα, είναι μία τάση copy-paste στις περισσότερες βαλκανικές χώρες ή υπάρχουν χώρες που κάνουν τη διαφορά? Ναι, αν θέλετε να επεκτείνουμε αυτή τη συζήτηση, ναι, όντως θα πω ότι η υπογεννητικότητα είναι ένα γενικό ευρωπαϊκό πρόβλημα. Αχα. Και γενικά του αναπτυγμένου κόσμου. Υπάρχουν όμως νησίδες, περιοχές που τα πηγαίνουν καλύτερα. Τι εννοώ? Εάν πάρουμε όλη τη μεσογειακή ζώνη, δηλαδή την Ιβρική Χερσόνησο, την Ιταλία, την Ελλάδα και όλο το προανατολικό μπλοκ, Βουλγαρία για παράδειγμα και άλλες, mm-hmm, Πολωνία και άλλες χώρες, ακόμα και η Ρωσία, έχουν μια υπογεννητικότητα κοντά σε αυτά τα επίπεδα που είμαστε και εμείς. Μάλιστα. Το ίδιο πρόβλημα σας λέω ότι έχει και η Γερμανία, και μάλιστα η Γερμανία ίσως από τη δεκαετία του 70 το έχει εμφανίσει το πρόβλημα αυτό, αλλά πολύ καλά πηγαίνουν και είναι ίσως η εξαίρεση, είναι οι σκανδιναβικές χώρες, οι 4 σκανδιναβικές, η Γαλλία, ναι, και η Βρετανία. Και η Βρετανία. Και η Βρετανία. Αυτή την αντίθεση τη βλέπετε και στη γειτονική μας χώρα, την Τουρκία, δηλαδή τα αστικά της κέντρα έχουν μικρότερο δείκτη γεννητικότητας? Κοιτάξτε, όπως έχω παρουσιάσει στοιχεία που έχω συλλέξει από την Turkstat, γιατί ένα από τα θετικά αυτής της εποχής είναι ότι μέσω του διαδικτύου κανείς έχει πρόσβαση σε εξαιρετικά στοιχεία. Όπως τα έχω παρουσιάσει, στην Τουρκία συμβαίνει το εξής. Η Τουρκία καταρχάς γνώρισε μία έκρηξη τις δεκαετίες του 40, του 50, του 60, όταν είχαν περίπου 7 παιδιά ανά οικογένεια. Αυτή τη στιγμή έχουν πέσει και αυτοί, κατά μέσον όρο έχουν πέσει στα 2 παιδιά, αλλά με μία μεγάλη διαφορά. Ότι αυτό τα 2 παιδιά είναι ο μέσος όρος της χώρας. Τα παράλια και στις πιο ανεπτυγμένες περιοχές είναι γύρω στο 1,5 παιδί, δηλαδή οι περιοχές που είναι στα παράλια είναι σε υπογεννητική κατάσταση, mm-hmm, ενώ εκεί που έχουμε δημογραφικό καλπασμό είναι όσο πηγαίνουμε προς τα ανατολικά και ειδικά προς τις κουρδικές περιοχές. Και ειδικά προς τις κουρδικές περιοχές. Θα δούμε με επίσημα στοιχεία, πάντα μιλάω, της Turkstat, δελτία της Turkstat, όπου έχουμε γεννήσει στις τάξεις 3,8 με 4,2 παιδιά ανά γυναίκα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που μας λέτε. Κύριε Λαβρέντζο, επιτρέψτε μου και μία ακόμη κουτοπώνυρη ερώτηση. Ναι. Έχετε εικόνα στο πεδίο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο ελεύθερο και κατεχόμενο, τι γίνεται με τις γεννητικότητες? Δεν έχω πρόχειρα στοιχεία να σας δώσω. Γνωρίζω όμως από αυτά που είχα δει σε κάποια φάση ότι είναι πάρα πολύ κοντά στα ελληνικά στοιχεία. Όσον αφορά όμως την Κύπρο, θέλω να σας πω, μια και μου το ρωτάτε, ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει αναλογικά με τον πληθυσμό της, ναι, ναι, εντονότερο πρόβλημα από το θέμα της παράνομης μετανάστευσης. Μάλιστα. Νομίζω ότι είστε και σαφείς αυτό που λέτε. Δηλαδή εκεί θα έχουμε άλλου είδους μεταβολή, και μια και μιλάμε για τον επικισμό των κατεχομένων, ναι, ναι, την ίδια ώρα συντελείται μια μεταβολή πληθυσμού και στην ελεύθερη περιοχή της Κύπρου, από το γεγονός ότι εισέρχονται πάρα πολλοί παράνομοι μετανάστες, οι οποίοι προφανώς τους στέλνει η Τουρκία, γιατί αυτοί δεν μπορούν να περάσουν εύκολα απέναντι στην Κύπρο μόνοι τους. Τώρα, έρχομαι στα καθημάς. Με βάση το αρνητικό ισοζύγιο στις φυσικές καταγραφές, αλλά και το αρνητικό ισοζύγιο με τη μετανάστευση κυρίως νέων ανθρώπων, τους υπολογίσατε περίπου εισρωές, εκροές 500.000. Ναι. Αν σας ζητήσω με αυτό το αριθμό, πέστε ότι δεν αλλάζει κάτι στη χώρα, σε μια δεκαετία ποια θα είναι η εικόνα? Δηλαδή αν είμαστε μισό εκατομμύριο, δεν ξέρω, θα είμαστε στα 10 εκατομμύρια, στα 9,5 εκατομμύρια. Πώς θα είμαστε σε μια δεκαετία αν συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό? Θα σας απαντήσω με στοιχεία που έχω ήδη παρουσιάσει εδώ και καιρό στο βιβλίο μου, και δεν το λέω για να αναφερθώ στο βιβλίο, απλώς για να πω ότι είναι κατατεθειμένα αυτά τα στοιχεία και τα έχω καταθέσει και στη Βουλή όταν με είχαν καλέσει να μιλήσω για το δημογραφικό. Υπάρχουν επίσημες προβολές της Eurostat, οι οποίες δείχνουν, αν βάλουμε έναν ορίζοντα, το 2050. Υπάρχουν διάφορα σενάρια που θα έλεγα ότι, ας πούμε, στο μέσο σενάριο, που δεν είναι και το χειρότερο, μας βγάζουν γύρω στα 9 εκατομμύρια. Υπάρχουν και σενάρια που μας δίνουν στα 8,2 εκατομμύρια.
ως σύνολο χώρας. Όμως θα πρέπει να τονίσουμε εδώ δύο πράγματα. Ότι αυτό είναι μια πρόληψη για το 2050. Δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει η μείωση. Η μείωση είναι συνεχιζόμενη. Μιλήσαμε προηγουμένως για μέσο όρο παιδιών ανά γυναίκα. Και είμαστε κάτω από το πολυπόθητο δύο παιδιά. Όσο θα είμαστε κάτω από τα δύο παιδιά ανά γυναίκα, ο ελληνικός πληθυσμός θα μειώνεται. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω, όταν μιλάμε για 8,2, 8,5 ή 9 εκατομμύρια περίπου το 2050, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το χειρότερο είναι ότι αυτά τα εκατομμύρια θα είναι πολύ γερασμένα. Δηλαδή το 1 τρίτο του ελληνικού πληθυσμού θα είναι τότε άνω των 65 ετών. Άρα... Δηλαδή στο μέσο του αιώνα, και είναι δραματικό αυτό να το τονίσουμε, στο μέσο του αιώνα, αν πάρουμε το μεσαίο σενάριο που δίνει η Eurostat, θα είμαστε 9 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 3 εκατομμύρια θα είναι άνω των 65 ετών. Άρα αν το δω και στεγνά οικονομίστικα, κύριε Λαβρέτζο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε υπηρεσίες υγείας, κόστη κτλ. Γιατί πρέπει να τα μετρήσω όλα και σε σχέση αυτό με το παραγωγή. Αυτό θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Μάλιστα. Προβλήματα γενικά στην κοινωνική ασφάλιση, περίθαλψη, συντάξεις. Το σύστημα το κοινωνικής ασφάλισης θα είναι ελληματικό. Θέματα στην παιδεία, μικρότερες τάξεις, σχολεία. Εδώ έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι συνεχώς κλείνουν σχολεία στην περιφέρεια και πρόσφατα είχαμε και στοιχεία που μας στεναχωρούν. Κλείνουν σχολεία στη Θράκη. Ενδεικτικά σας λέω ότι αυτή τη χρονιά στα 17 χωριά της περιοχής του Βορείου Εύρου, την περιοχή του Τριγώνου, εμφανίστηκαν μόλις 29 νέοι μαθητές. Ενώ έχουν κλείσει αρκετά σχολεία στη Θράκη με στοιχεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μόνο 29 μαθητές, δηλαδή ευρύτερη περιοχή εκεί που λέμε, που ξέρει και ο κόσμος από εδώ που έχουν υπηρετήσει ο Ερμένιο, ο Χελδόνα κτλ. 29 παιδιά. Ναι. Μιλάμε για τα χωριά της περιοχής. Δεν μιλάμε βεβαίως για την Οδεσσέα κλπ. Μιλάμε για τα χωριά της περιοχής. Και μάλιστα, μια και το λέτε αυτό, μπορώ να σας πω και στοιχεία. Εγώ έχω αναδείξει τα στοιχεία αυτά όσο μπορώ βέβαια. Αν βάλει κανείς κάτω τα στοιχεία των απογραφών 1981 μέχρι το 2011, γιατί μέχρι στιγμής αυτά έχουμε, θα δει ότι οι περιοχές του κεντρικού και βορείου Εύρου έχουν μείωση πληθυσμού που κυμαίνεται από 45 μέχρι 48%. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει? Έχει μειωθεί ο μισός πληθυσμός. Τι σημαίνει? Ότι από εκεί λείπουν νέοι άνθρωποι. Και εδώ απαντάω και στο άλλο ερώτημα που μου θέσατε προηγουμένως, για το πόσο γυρασμένος είναι ο ελληνικός πληθυσμός. Προφανώς η υπογεννητικότητα αφήνει στη χώρα πλεονασματικές στις μεγάλες ηλικίες. Γι' αυτό λοιπόν και με στοιχεία του ΟΗΕ του 2015 είμαστε η έκτη πιο γερασμένη χώρα στον κόσμο. Τόσο καλά. Πείτε μου, είχα ακούσει τα προηγούμενα δύο χρόνια ότι, χωρίς να μεταβάλει το γενικό δίκτυο και την τάση, στην Κρήτη είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Ισχύει ή είναι μύθος? Είναι καλύτερα τα πράγματα. Αν πάρουμε ας πούμε τα φετινά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, σας λέω έτσι ακριβώς ότι το 2020 με το δελτίο που δημοσίευσε η Ελστάτ την προηγούμενη Παρασκευή, 1η Οκτωβρίου, στην Κρήτη υπήρξαν 6.199 γεννήσεις και οι θάνατοι ήταν 6.365. Μάλιστα. Ίσως είναι η καλύτερη επίδοση από όλες τις περιφέρειες της χώρας. Σας παρακαλώ όμως να μην εφησυχάζετε. Εννοείται αυτό. Γιατί στην υπόλοιπη χώρα είναι δραματική εικόνα. Θα σας πω, μια και μου το ρωτάτε, στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, είχαμε 4.255 γεννήσεις και 8.710 θανάτους. Δηλαδή σχεδόν τους διπλάσιους. Την ίδια εικόνα θα δείτε και στην Ήπειρο, θα δείτε και στην Δυτική Μακεδονία. Είναι περίπου διπλάσιοι θάνατοι από τις λίγες γεννήσεις που υπάρχουν. Αυτό δείχνει και ένα άλλο μεγάλο δραματικό πρόβλημα του δημογραφικού. Το δημογραφικό δαγκώνει κυρίως στις περιφέρειες. Πηγαίνουμε σε μια ερήμωση της ελληνικής υπαίδρου, το οποίο είναι, αν θέλετε, και απόρρια μακρόχρονης έλλειψης αναπτυξιακού σχεδιασμού για τις ελληνικές περιφέρειες. Τι ωραία που το... είναι μια εξαίρεση. Τι ωραία που εξαίρεση. Το δέσατε, κύριε Λαβρέζο, γιατί να πάμε και στην πραγματική ζωή και έχετε δίκιο. Δείτε, ας πούμε, λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, ακούγοντάς σας. Καλημέρα, λέει. Έχω 4 παιδιά. Και είναι πραγματικά εξοργιστικό το ότι το καθένα παιδί αποτελεί τεκμήριο. Αν δεν αλλάξουν τέτοια πράγματα, τι κίνητρο θα δώσετε σε νεότερα, ρωτάει ο άνθρωπος, όχι εσάς φυσικά, νεότερα ζευγάρια? Όχι δύο, ούτε ένα δεν θα αποκτήσουν. Αυτά είναι μια σωστή ερώτηση. Εγώ προσωπικά, μια και μου το ρωτάτε αυτό, έχω καταθέσει γραπτός, και τονίζω το γραπτός, και κάποιες προτάσεις. Μία από αυτές λοιπόν, και την λέω έτσι για να έχουμε μια εικόνα, είναι ότι θα έπρεπε
η σύνταξη που λαμβάνουν οι γονείς να μοριοδοτείται θετικά στη βάση μιας ανταποδοτικότητας ανάλογα με τα παιδιά που έχουν κάνει. Δηλαδή αν έχει κάνει κάποιος 2, 3, 4, 5 παιδιά τα οποία αύριο θα δώσουν συντάξεις στους σημερινούς εργαζόμενους, θα πρέπει αυτός να έχει κάποια απολαβή γι' αυτό. Και αυτό να είναι ένα κίνητρο και είναι ένα μέτρο το οποίο δεν κοστίζει στο τώρα. Είναι κάτι που θα πληρωθεί από τα παιδιά που θα γεννηθούν. Άρα, το πρώτο το μείζον από ό,τι καταλαβαίνω προκύπτει εδώ είναι πώς, με ποιο τρόπο, με ποια κίνητρα, γιατί δεν μπορεί να τα λέμε εσείς, μια χαρά τα λέτε, εν κενώ, μία γυναίκα θα αποκτά τουλάχιστον δύο παιδιά. Σωστά το διατυπώνω? Σωστά, σωστά. Και... αυτός είναι ο στόχος. Και ο στόχος, αν θέλετε να τον κάνουμε αριθμητικό, είναι να κερδίσουμε περίπου 30 με 35.000 γεννήσεις το χρόνο. 30 με 35.000 γεννήσεις το χρόνο. Δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Και αν δείτε τη σημερινή πραγματικότητα, νέος άνθρωπος είστε κύριε Λαβρίτζο, για ελάτε τώρα να πείτε σε μια νέα γυναίκα και στο σύντροφό της ότι ξέρεις θα έπρεπε να είσαι τουλάχιστον με δύο παιδιά. Μπορεί να θέλει 102 παιδιά. Είναι εύκολο για ένα ζευγάρι σήμερα? Όχι, δεν είναι εύκολο. Βέβαια, να πούμε εδώ να ξεκαθαρίσουμε. Και λειτουργεί κινητροδοτικά, να το πω έτσι, το σύστημα ή λειτουργεί απαγορευτικά? Εδώ πριν των οματιών το άνθρωπος ο νέος και φεύγει. Δεν μένει καν στη χώρα. Τι ασύσταμε. Ξέρετε, αυτό έχει τραγικές συνέπειες. Η Ελλάδα έχει γνωρίσει 3 μεταναστευτικά κύματα εξόδου μέσα σε έναν αιώνα. Το πρώτο ήταν γύρω στο 1900, που ήταν κυρίως προς τις ΗΠΑ. Το δεύτερο ήταν στη δεκαετία του 60, που ήταν κυρίως προς τη Δυτική Ευρώπη και την Αυστραλία. Και το τρίτο είναι αυτό που βιώνουμε τώρα και το οποίο έχει δραματικές συνέπειες, γιατί βρίσκεται η χώρα σε μια φάση δημογραφικής εξασθένησης. Δεν έχει το δυναμισμό το δημογραφικό που είχε έναν αιώνα πριν. Τότε οι οικογένειες είχαν 5 και 6 και 7 παιδιά. Άρα λοιπόν μας φεύγει πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θα κάνει τις γεννήσεις τους στο εξωτερικό. Δηλαδή χάνουμε όχι μόνο αυτούς που φεύγουν, αλλά και τις κατιούσες γενναίες. Η ζημιά που έχει συντελεστεί είναι χειρότερη από τις συνέπειες ενός πολέμου. Και αυτό, ξέρετε, που μου κάνει εντύπωση, ίσως για να πάμε και σε ένα πολιτικό σχόλιο εδώ, είναι η πλήρης αδιαφορία του πολιτικού συστήματος για όλα αυτά που συζητάμε τώρα. Εντάξει, θα το θυμηθούν κοντά στις εκλογές όλοι. Μη στεναχωριέστε. Αστειεύομαι. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα σε όλους. Με βάση αυτά που ακούω, άρα τα τελευταία μόνο, ωραίος παραλληλισμός, 7 χρόνια. Μειώθηκε ο πληθυσμός στην πατρίδα μας όσο είναι η περιφερειακή ενότητα, ο νομός δηλαδή, Λαρίσης, δηλαδή σχεδόν 267.000 άτομα. Τραγωδία, λέει. Μα να σας πω κάτι, μια και μου το λέτε αυτό. Να το πάρουμε από μια άλλη σκοπιά αυτό που λέτε, γιατί είναι σωστό. Φέτος είχαμε μια μείωση, όπως λέμε, το καθαρό αποτέλεσμα γεννήσεων θανάτων είναι μείον 46.000. Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι το ποσοστό γεννήσεων από Ελληνίδες είναι το 85%. Αν αφαιρέσουμε τη συνεισφορά των αλλοδαπών, θα δούμε ότι το καθαρό φυσικό ισοζύγιο για τον ελληνικό γηγενή πληθυσμό είναι μείον 58.000. Μάλιστα. 58.000 είναι ο πληθυσμός των Χανίων περίπου. Στην Κρήτη. Ή της Καβάλας. Ή της Αλεξανδρούπολης. Δηλαδή τη χρονιά που πέρασε χάθηκε μια πρωτεύουσα νομού. Και αν το πάμε πιο πίσω, αυτό συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό. Ξαναλέω ότι είμαστε στη 10η χρονιά μείωσης του ελληνικού πληθυσμού. Και εδώ έχετε το σχόλιο μου που είπα και πριν. Αν το πολιτικό σύστημα δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό ή δεν μπορεί να κάτσει σε ένα τραπέζι, γιατί από εκεί ξεκινάει η λύση του δημογραφικού. Η λύση του δημογραφικού ξεκινάει πρώτον από το να αναγνωρίσουμε ότι είναι το μείζον εθνικό ζήτημα. Δεύτερον, από το να κάτσουν σε ένα τραπέζι τα κόμματα και να συμφωνήσουν όπως το έχουν κάνει στη Γαλλία, σε μια μακροχρόνια και επίμονη δημογραφική πολιτική. Με προλάβατε τώρα, γιατί θα σας ρωτούσα πώς επιχειρούν να το λύσουν κάποιες άλλες χώρες το δημογραφικό. Λέτε, η Γαλλία, ας πούμε, είναι ένα παράδειγμα. Ίσως το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ, έχοντας διαγνώσει ότι θα έχει μεγάλο εθνικό θέμα εάν αφαιθεί σε ένα καθεστώς υπογεννητικότητας, φρόντισε από πολύ νωρίς να ασκήσει διάφορες πολιτικές και κυρίως να θέσει σε επαγρύπνηση τον πληθυσμό, με αποτέλεσμα να είναι η μόνη δυτική βιομηχανική χώρα που έχει 3 παιδιά ανά γυναίκα. Ξέρετε ποιο είναι το εντυπωσιακό αποτέλεσμα, γιατί νομίζω είμαστε περίπου συνομήλικοι.
Όταν διαβάζαμε στο σχολείο ότι το Ισραήλ είχε 2,5 εκατομμύρια πληθυσμό ναι. παλιά, σας λέω ότι τώρα έχει ξεπεράσει τα 8,5. Εντάξει, θα σας πει κάποιος βέβαια ότι είχε και την εισρωή, καταλάβατε, σύμφωνη. Από τις πρώην είναι και άλλα πράγματα, δεν είναι μόνο γεννήσεις. Ναι, βεβαίως. Αλλά όμως έχουν λέτε... επαναπατρίσει, μα και αυτό μας δείχνει όμως. Έβαλε όμως μια πολιτική, λέτε... Εγώ δεν, όχι, δεν το πετώ αυτό που λέτε. Έβαλε μια πολιτική. Ακόμη και οι επαναπατρισμοί ήταν ενταγμένοι μέσα σε αυτή την πολιτική. Λέει εδώ ένας φίλος. Άρα εδώ είναι ένα ζήτημα χάραξη εθνικής στρατηγικής. Διότι εγώ για να μεγαλώσω τα 4 παιδιά μου, λέει ο Δημήτρης, εργάζομαι 14 ώρες την ημέρα και αναγκαστικά η σύζυγός μου κάθεται σπίτι και μεγαλώνει τα παιδιά αυτά. Τι σύνταξη θα πάρει και πώς θα αναπληρώσει όλα αυτά τα χρόνια ανεργίας, αεργίας που θα χρειαστούν μέχρι να γίνουν ανεξάρτητα τα παιδιά μας. Το ένα λέει φέρνει τ' άλλο. Και εδώ τώρα εγώ ρωτώ πονηρά εσάς κύριε Λαβρίτζο, μα και άλλες ιστορικές περιόδους τα πράγματα στη χώρα μας, δεν είμαστε μια ήρεμη χώρα, ήταν ταραγμένα. Και πείνες και κατοχές και καταστροφές και εμφύλοι και εκμεταλλεύσεις και. Όμως παιδιά έκαναν. Τι έχει αλλάξει, είχε αλλάξει η αντίληψη, το στάτους, τι? Κοιτάξτε, είναι διαφορετικές εποχές. Αυτό είναι κάτι που ισχύει σε όλους τους πληθυσμούς ιστορικά, αν μου το λέτε. Ναι. Είναι αυτό που λέμε την λεγόμενη δημογραφική μετάβαση. Δηλαδή, αν πάμε στα αρχικά στάδια ενός πληθυσμού, πάντα έχουμε υψηλή γεννητικότητα αλλά και μεγάλη θνησιμότητα, πολύ χαμηλούς μέσους όρους ζωής. Όσο προοδεύει η ιατρική, η τεχνολογία, η διατροφή των ανθρώπων, αρχίζουν και αυξάνονται οι γεννήσεις. Αλλά μετά όταν αρχίζουν και συγκεντρούν αστικά κέντρα, αστικό τρόπο ζωής, αλλάζουν τα δεδομένα και τα πρότυπα, αρχίζουν πλέον και περνάνε σε μια μείωση των γεννήσεων. Θέλω να πω ότι αυτό είναι μια τάση γενικότερη που περνάνε όλες οι κοινωνίες κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους. Το ζητούμενο είναι τι βαθμό αυτοσυνειδησίας έχει η ελληνική κοινωνία και τι ηγετική καθοδήγηση μπορεί να προσφέρουν τα πολιτικά κόμματα της χώρας σε αυτή την κοινωνία, ώστε να αποφύγει το μεγάλο αδιέξοδο στο οποίο οδηγείται. Γιατί εδώ είμαστε, ξέρετε, και στην άλλη άκρη, φτάνουμε σε σημείο παράκρουσης να μας λένε σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο ότι το δημογραφικό θα το λύσουν με τις παράνομες μεταναστευτικές ροές. Και εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Τι είδους κοινωνική συνοχή θα έχει μια χώρα μετά από 20-30 χρόνια όταν συγκροτεί το πληθυσμό της μέσα από μια τέτοια τυχαιότητα? Και επίσης το μεγάλο πολιτικό ερώτημα είναι πώς οι πολιτικές ηγεσίες της Ελλάδας λένε ότι θα λύσουν με τις παράνομες μεταναστευτικές ροές, όταν το ίδιο είναι επιδιωκόμενο και από την Τουρκία. Αυτή μας διοχετεύει αυτές τις ροές. Ζητούμενο λοιπόν για μένα είναι, όπως είπα, το πρόβλημα ξεκαθαρίζω ότι δεν είναι εύκολο. Το δημογραφικό δεν είναι ένα εύκολο πρόβλημα. Αλλά το χειρότερο είναι ότι δεν γίνεται τίποτα γι' αυτό. Ας προσπαθήσουμε πρώτα κάτι και ας δούμε τι θα αποδώσει. Αυτή τη στιγμή, αν πάρω τη σημερινή, την παρούσα κυβέρνηση, η προσπάθεια που έχει κάνει για να εγκαταστήσει τη χώρα σε διάφορα σημεία αυτούς που ήρθαν παράνομα τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα και τα επιδόματα που έχουν δοθεί είναι πολύ περισσότερα από οποιαδήποτε δημογραφική πολιτική. Καλά. Εγώ, κύριε Λαβρίτζο, δεν θα το προσεγγίσω έτσι. Προφανώς υπάρχει αυτή η διάσταση. Βεβαίως. Προφανώς η φέρουσα ικανότητα κάθε χώρας είναι αυτή που θα έπρεπε να καθορίζει ορισμένα πράγματα. Εδώ είναι άλλο. Είναι μια πολιτική επιλογή της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε να συζητήσουμε τόσο ανοιχτά, να έχουμε μετατραπεί εμείς σε αποθήκη. Αυτά τα λέμε χρόνια. Αυτό συμβαίνει. Δεν είναι μόνο, θα συμφωνήσω ναι, απολύτως, μόνο η Ελλάδα. Η Γερμανία έχει πήρε. Να μετατρέψει την Ελλάδα σε χώρα καταβλισμό. Κοιτάξτε, η Γερμανία πήρε αυτό που ήθελε. Εξειδικευμένο προσωπικό, το ένα, το άλλο, νέους κτλ. Έκλεισε μετά. Για να τα λέμε να καταλαβαινόμαστε. Ακριβώς. Μάλιστα. Προφανώς χρειάζεται και δεν φαντάζομαι ότι το προσεγγίζετε από την άποψη να αφήσουμε ανθρώπους να πεθάνουν. Άλλο αυτό όμως. Λέτε εδώ ότι δεν υπάρχει μία βασική στρατηγική δημογραφικής πολιτικής διαχρονικά και ειδού τα αποτελέσματα. Και όχι μόνο αυτό, βάλτε και τις επιλογές να έχουν μετατραπεί σε αποθήκη ψυχών η χώρα και αντιλαμβάνεστε, λέτε, τι εκρηκτικό μείγμα φτιάχνετε εδώ. Δηλαδή, πολύ ακόμη λεπτά. Και τις καλύτερες των προθέσεων να έχεις να αφομοιώσεις αυτόν τον πληθυσμό δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αριθμητικά δεν γίνεται. Δεν γίνεται, γιατί έχει να κάνει και με τι ρυθμούς έρχονται αυτοί που έρχονται στη χώρα. Και γιατί θα φτάσουμε σε ένα σημείο αντί να τους ενσωματώσουμε, να ενσωματωθούμε εμείς στην κοινωνία που θα έχουν αυτοί δημιουργήσει. Γιατί είναι αριθμητικά τα θέματα, καθαρά. Η φίλη μας η Μαρία λέει: καλημέρα. Πώς να κάνεις, παιδιά, εμένα με ενδιαφέρει, κύριε Λαβρέτζο, να ακούτε και τον απλό κόσμο που έχει μια σοφία. Ξέρετε, λέει, πόσο κοστίζει μια γέννα. Η πλειοψηφία των γεννήσεων πλέον έχει φτάσει να είναι κεσαρική. Δηλαδή, το πολύ τρία παιδιά και πολύ επίπονο.
κάποιες φορές για τη γυναίκα. Αυτό με την κεσαρική να το δείτε και οι κυρίες. Έχουμε πρωτιά και σε αυτό. Η μητέρα μου γέννησε 5. Της έδωσαν μια τιμητική σύνταξη για 5 χρόνια και την έκοψαν. Μεγάλο το θέμα, λέει, που αναδεικνύει ο κύριος Λαβρέντζος, και μπράβο του. Κοιτάξτε, αντιλαμβάνομαι, βέβαια δεν είμαι εγώ αρμόδιος να απαντήσω για αυτά. Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες και αυτά είναι τα θέματα που θα έπρεπε να αμβλύνει μια συντονισμένη κρατική πολιτική. Σωστό. Και ξαναλέω ότι το δημογραφικό δεν είναι ένα θέμα που θα λυθεί μόνο με επιδόματα. Αν δηλαδή κοιτάξουμε τα παραδείγματα των χωρών που ανέφερα πριν, Ισραήλ, τέσσερις σκανδιναβικές χώρες, η Γαλλία, από κάθε μία χώρα έχουμε να πάρουμε παράδειγμα του τι πρέπει να γίνει. Έχουμε να αντλήσουμε μέτρα και δράσεις. Η Σκανδιναβία, για παράδειγμα, έχει ένα πολύ ισχυρό προνοιακό σύστημα, το οποίο δίνει πλήρη ασφάλεια στο ζευγάρι, και όχι μόνο στο ζευγάρι, και στη μονογονική οικογένεια, στην ανήπανδρη γυναίκα δηλαδή, δίνει πλήρη ασφάλεια ότι κάποιος θα τη μεγαλώσει τα παιδιά και με υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Αυτό είναι μία διάσταση. Μια άλλη διάσταση είναι το επιδοματικό μέρος. Θα σας πω ότι, για παράδειγμα, στην Ουγγαρία του Ορμπάν υπάρχει μια γενναιόδορη στεγαστική πολιτική. Όποιος κάνει 2, 3, 4 παιδιά, στο τέταρτο παιδί το σπίτι που του έχουν δώσει με δάνειο, ας πούμε, του γίνεται δικό του το σπίτι. Είναι θέματα που πρέπει να σταθμιστούν. Εγώ θεωρώ ότι για όλα τα θέματα υπάρχουν λύσεις, αλλά το πρωτεύον είναι να διαμορφωθεί η πολιτική βούληση και να δοθεί στο πρόβλημα η προτεραιότητα που του αρμόζει. Θέλω να κλείσουμε με αυτή την επισήμαση και εσείς να κάνετε τον επίλογο του φίλου μας εδώ, του ακροατή, που λέει: σωστά λέει ο κ. Λαβρέντζος ότι είναι σοβαρό θέμα. Το σοβαρότερο, το δημογραφικό. Εγώ θα προσθέσω ότι είναι υπαρξιακό πρόβλημα, λέει, το δημογραφικό, γιατί όταν έρθει και σου χτυπήσει την πόρτα, δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Και αυτό μου δίνει και την πάσα και εσείς να κλείσετε, να σας ρωτήσω. Αν υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί συμφωνούσε το πολιτικό σύστημα να προχωρήσει σε πράξεις για να έρθεις στοιχειωδώς στα ίσα σου, δηλαδή να το πω λαϊκά, να μην έχεις χασούρα, πόσα χρόνια θα ήθελες? Το να αντισταθμίσουμε, το να πάμε από τα 1,3 παιδιά στα 2 παιδιά, δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει εύκολα. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει τουλάχιστον σε ορίζοντα δεκαετίας. Μάλιστα. Το σημαντικό τουλάχιστον είναι να πατήσουμε φρένο στην πτώση. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε πορεία επιταχυνόμενης κατάρρευσης. Είναι δραματικό αυτό που λέω, ξέρω ότι είναι δυσάρεστο, αλλά είναι επιστημονική διαπίστωση. Είναι γνώμη δικιά μου. Κύριε Λαβρέντζο, αυτό είναι το δυστύχημα. Τι μήνυμα θα θέλατε λοιπόν να στείλετε? Ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος. Το μήνυμα που θέλω να στείλω, γιατί ξεκαθαρίζω ότι αυτό δεν το θεωρώ ένα ζήτημα κομματικής, ας πούμε, κουβέντας, και ένα από τα στοιχεία των προηγούμενων χωρών, όπως στη Γαλλία, είναι ότι έχουν ξεκαθαρίσει εξ αρχής ότι η υπόθεση για το δημογραφικό είναι μια πολιτικά ουδέτερη συζήτηση. Το μήνυμα λοιπόν είναι ότι πρώτον πρέπει να ασκηθεί πίεση και από την κοινωνία. Καλά, μισό λεπτό. Πολιτικά ουδέτερη εννοείται ως την προσέγγιση. Κομματικά ουδέτερη. Ναι. Γιατί πολιτική πράξη είναι. Πρέπει να αποφασίσεις. Αν έχεις τον άλλον με 200 ευρώ να ζει, με συγχωρείτε, δεν μπορεί να κάνει ούτε ένα. Όχι δύο, ούτε ένα. Είναι και πολιτικές επιλογές που θα κάνεις ως χώρα για να λύσεις και το νούμερο ένα. Κομματικό δεν είναι, συμφωνούμε. Σύμφωνοι. Αυτό που λέτε λοιπόν είναι και το άλλο σημαντικό που πρέπει να πει κανείς. Είναι ότι για τη λύση του δημογραφικού έρχονται στην επιφάνεια όλες οι κακοδαιμονίες της χώρας που πρέπει να τις λύσουμε. Έτσι. Γιατί πρέπει η χώρα να εξυγχρονιστεί θεσμικά, να ανασυνταχθεί οικονομικά, να δημιουργήσει συνθήκες αξιοκρατίας για να γυρίσουν πίσω τα Ελληνόπουλα που έχουν φύγει. Εγώ προσωπικά ξέρω αρκετούς που είναι στο εξωτερικό, δεν αισθάνονται πολύ καλά, αλλά και έχουν μια καριέρα, έχουν μια αξιοκρατία που τους κρατάει και τους δίνει προοπτική. Και επίσης θα πρέπει να υπάρξουν και άλλες οριζόντιες πολιτικές. Είπα προηγουμένως για μια πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης. Αυτό το μοντέλο στη χώρα δεν υπάρχει. Με τα πολεμικά δεν υπάρχει πρακτικά. Υπάρχουν ολόκληρες περιφέρειες εκατέρωθεν του άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης. Είτε μιλάμε για την Ήπειρο, που είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα μου, είτε μιλάμε για την Μακεδονία Θράκη, που έχουν μείνει εκτός αυτού του αναπτυξιακού πλέγματος. Αυτά είναι μεγάλα ελλείμματα διαχρονικά του πολιτικού συστήματος. Και αν δεν ήρθε τώρα η ώρα να τα δούμε, πότε θα έρθει άραγε? Και έτσι αποτυπώνεται και η ερημοποίηση στην περιφέρειά μας. Έχετε δίκιο. Κύριε Λαβρέντζο, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη και ελπίζω να μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε κάποια στιγμή εδώ και τηλεοπτικά στο στούντιο των Αντιθέσεων. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.